Μέσα στο σπήλαιο περάματος τραγούδησε σήμερα η γνωστή μεσόφωνος Αλεξάνδρα Γκράβα στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιαννητών και τον Οργανισμό Σπηλαίου Περάματος για την δημιουργία ενός βίντεο κλιπ, το οποίο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση του σπηλαίου. Για την Αλεξάνδρα Γκράβα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, καθώς δεν έχει τραγουδήσει ξανά μέσα σε σπήλαιο, όπως ανέφερε με δηλώσεις της. Ο χώρος έχει μεγάλη σημασία για έναν καλλιτέχνη, ανέφερε στη συνέχεια. Έχει παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί κοιτάξτε, η ενέργεια είναι παντού. Στις πέτρες, στα δέντρα, στους ανθρώπους, στο γύρο μας. Είναι κάτι που βεβαιότατα είναι ένας διάλογος με τη φωνή, με τον άνθρωπο. Αυτά δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Είναι ένα πράγμα και βέβαια κάθε χώρος έχει και τη δική του ακουστική. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πιστεύω τώρα εδώ μέσα θα έχουμε μια άλλη ακουστική που δεν την έχω γνωρίσει ακόμη, αλλά θα είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα είναι. Χαίρομαι πολύ που μου έγινε αυτή η όμορφη πρόταση και το νιώθω σαν μεγάλη χαρά και τιμή που θα μπορέσω να τραγουδήσω στο σπήλαιο σήμερα και να γίνει μια ηχογράφηση, και με χαρά δίνω αυτή την προσφορά στην πόλη αυτή την όμορφη που την έχω αγαπήσει πολύ. Και όπως είπατε, μέσα σε ένα χρόνο τώρα είναι η τρίτη φορά που έρχομαι και χαίρομαι πάρα πολύ για τις προσκλήσεις που μου έχει κάνει το Πνευματικό Κέντρο, γιατί και εμπλουτίζει εμένα σαν καλλιτέχνη να γνωρίσω και άλλα μέρη της Ελλάδος, όχι μόνο κεντρικά την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή όπως θα ξέρετε, για μένα σαν Ελληνίδα του εξωτερικού, να βρίσκεσαι σε ελληνικό έδαφος και να γνωρίζεις συνεχώς άλλα μέρη της πατρίδας, είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μένα. Αισθάνομαι ότι έρχομαι σε φίλους. Αισθάνομαι ότι και το κοινό εχθές, ας πούμε, που τραγούδισα αυτή την όμορφη συναυλία, ξέρετε, την αγάπη ο καλλιτέχνης, την νιώθει με τα πρώτα του βήματα που κάνει πάνω στη σκηνή. Και όταν πρόκειται για μια συναυλία όπως η δική μου, λίγο πιο ιδιαίτερη, ξέρετε, να εμφανιστεί μια μέτσο σοπράνο με ένα ρεπερτόριο λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα ακούσματα που ακούει κανείς σε μια open air συναυλία, είναι και μια πρόκληση για μένα. Και μάλλον και για το κοινό. Αλλά το ωραίο είναι ότι με γνωρίσανε εδώ πέρσι και ήρθανε από κι άλλα μέρη. Μου είπανε χθες από την Άρτα, ήρθανε από την Κέρκυρα, ήρθανε να ακούσουν τη συναυλία και με δίνει μια πολύ πολύ ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σαν μουσικός. Στο στόχο της όλης της προσπάθειας αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιαννητών Κώστας Γκόγκος και ο πρόεδρος του Οργανισμού Σπηλαίου Περάματος Νίκος Αρακατσάνος. Το Πνευματικό Κέντρο και το Σπήλαιο Περάματος, στο πλαίσιο μιας αγαστής πάντα συνεργασίας, συνεχίζουν τις προσπάθειές τους στη στήριξη αυτού του τρίπτυχου που λέμε πολιτισμός, τουρισμός, ανάπτυξη. Έτσι και τώρα, δεδομένης της ευκαιρίας ότι μια μεγάλη μεσόφωνος, διάσημη σε όλο τον κόσμο, η κυρία Γκράβα Αλεξάνδρα, ήταν στην πόλη μας χθες, όπου έδωσε μια πάρα πολύ πετυχημένη συναυλία, σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα μικρό event μέσα στο σπήλαιο, πράγμα που είχε ξαναγίνει με το Rockstar Turner παλιότερα, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Πνευματικού Κέντρου, με την περίφημη χοροδία Αρμονία της Πρέβεζας. Συνεχίζεται τώρα και αυτή η προσπάθεια, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε για την περιοχή μας και για το σπήλαιο φυσικά αυτό που λέμε διαφήμιση. Θα γυριστεί ένα μικρό βίντεο το οποίο θα παίξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα το αξιοποιήσουμε για κάθε άλλο σκοπό. Η Αλεξάνδρα Γκράβα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο και μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να προωθήσουμε και το δικό μας τουριστικό πολιτιστικό προϊόν. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το σπήλαιο περάματος. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μια τόσο σπουδαία καλλιτέχνηδα όπως είναι η Αλεξάνδρα Γκράβα, η οποία είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Αποδεικνύουμε ότι το σπήλαιο περάματος συνεργάζεται αρμονικά με όλους τους φορείς, τόσο του τουρισμού όσο και του πολιτισμού, όπως είναι το Πνευματικό Κέντρο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, τον κύριο Γκόγκο, για την άψογη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την ανάδειξη και προβολή του σπηλαίου περάματος, όσο και της ευρύτερης περιοχής του περάματος.